Ανησυχία προκαλεί και στην Ελλάδα η έξαρση εμφάνισης κοριών στο Παρίσι, καθώς πέραν του γεγονότος ότι οι κόριοι ταξιδεύουν με τους τουρίστες, έχουν παρατηρηθεί και αρκετά κρούσματα σε περιοχές της χώρας μας. Οι κοριοί είναι κάποια έντομα τα οποία τρέφονται ουσιαστικά, απομυζούν αίμα, ανθρώπινο αίμα. Είναι έντομα τα οποία τελευταία εμφανίζονται και πάρα πολύ έντονα στο Παρίσι. Στη Γαλλία με βρίσκεται και μόλις έχω επιστρέψει από τη Γαλλία, πολλά στρώματα έξω, έπιπλα. Κόργοι εμφανίστηκαν και σε ξενοδοχείο της Αττικής με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις υγειονομικές αρχές. Οι κόργοι έφτασαν στη χώρα μας από Γάλλους τουρίστες, καθώς εκεί το φαινόμενο παρουσιάζει άνθηση. Οι κοργοί είναι πάρα πολύ μικρά έντομα και μπορεί να μην τα δούμε με το γυμνό μάτι, γιατί είναι μικρότερα, ας πούμε, από το μισό εκατοστό, για να καταλάβετε. Και αυτά φαίνονται ότι υπάρχουν είτε από τις κοιλίδες αίματος που αφήνουν στα σεντόνια μας. Οι κοργοί ήταν θέμα χρόνου να εμφανιστούν και στην Ελλάδα. Ποιοι όμως είναι οι λόγοι που οδηγούν στην έξαρση των κοργιών? Οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες λόγω κλιματικής αλλαγής, η εξάλληψη των φυσικών εχθρών τους, που είναι οι κατσαρίδες, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι εκατομμύρια μετακινήσεις ταξιδιωτών και η δυνατότητα πολλαπλασιασμού τους, καθώς ένας κοριός μπορεί να γεννήσει ακόμη και 500 αυγά, είναι οι λόγοι για την έξαρσή τους. Δημιουργεί κάποια τσιμπήματα και κοκκινίσματα, ίσως και κάποια αλλεργικές αντιδράσεις, αλλά κυρίως για να ξεφύγεις ουσιαστικά από αυτό είναι η καθαριότητα, δηλαδή αερισμός αρκετά. Τι πρέπει όμως να κάνουμε σε περίπτωση που βρούμε κοριού στο σπίτι μας? Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων, Απεντομώσεων και Μειοκτονιών Ελλάδος, Γιώργος Λάμπρου, δίνει συμβουλές. Για να εντοπίσουμε τις αιστείες κοριών, δηλαδή είτε σε μια κοκκινοπίνερα, θα βρούμε τα αυγά, το έντομο σε νεαρά στάδια ή και το ακμαίο, είμαστε αναγκασμένοι να ψάξουμε να επιτρέψουμε έκταση ψήλους στα άκυρα. Θα πάρουμε δοκουμένες, θα έχουμε κρυφά σημεία, θα ανοίξουμε γκρίζες, θα ψάξουμε πίσω και τους ασθενείς που έχουν πρόσβαση, θα κοιτάξουμε και τις ευρωπαίες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αρκεί ο κόσμος να ακολουθεί τους βασικούς κανόνες υγιεινής.